Ωραία, συνεχίζουμε με τον Ισλή. Φόρησε τα. Φόρησε τα, δεν πειράζει. Στα τσαρούχια να πούμε ότι είναι καφέ χρώματος με μαύρη φούντα. Και είναι τα παπούτσια εκείνης της εποχής. Πρέπει να είναι αρκετά στενά. Ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι. Μια μπάλα. Εσύ και τα χρόνια πώς έπαιρνε στο παπούτσια. Μαμά! Μαμά! Πώς, από το φορούς. Πείτε δεν στα φορές, επειδή είπα. Έχουμε κι άλλο τέτοιο. Κόκαλο, πού είναι. Έχουμε κι άλλο τέτοιο. Εγώ το πληρώνω. Αφήσουμε μετά. Τα πάμε μετά. Εντάξει. Μαμά, στη μεγάλη τη θήκη. Στη μεγάλη τη θήκη. Άστε εκεί όπως. Μαμά, μέσα. Ελένη, πάρτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πισλί. Ήταν εντάξει. Πριν το κουράνε, αφού πριν σκέφτε το εκεί μέσα. Λοιπόν, θα δούμε το πισλί, ένα γυλεκάκι το οποίο έχει στην άκρη του ραμμένα μανίκια. Τα μανίκια αυτά, να πούμε ότι είναι τρίπια, βλέπουμε. Ωραία, οι γενίτσαροι οι οποίοι πολεμούσαν στο βουνό, το χειμώνα τα φορούσαν από μέσα τα μανίκια για ζέστη. Το πισλί, να πούμε ότι είναι αρχοντικό κομμάτι της φορεσιάς. Από εκεί διακρίνονταν ο πλούτος της κάθε οικογένειας, δηλαδή όσο πιο φορτωμένο ήταν το όσο πιο φορτωμένο αποκέντημα ήταν το πισλί, αναδείκνυε και το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας που το φορούσε. Να πούμε ότι το πισλί είναι πάλι σε τεχνική ψαροκόκαλο, όπως είδαμε εδώ πέρα στο γιακά και στην άκρη του μανιτιού. Να πούμε ότι είναι και ντυμένο πάλι έτσι και βέβαια είναι αρκετά έτσι πολύ φορτωμένο, όπως βλέπουμε από εδώ. Είναι κορδόνι δηλαδή, το οποίο το πιάνουμε χιαστή και το ράβουμε πάνω στην τσόχα. Η φουστανέλα πρέπει να είναι εντελώς ηχιασμένη, δηλαδή να σχηματίζει αυτό το κυπελάκι το ανάποδο από κάτω στα πόδια του χορευτή και να είναι εντελώς ίσια για να κρατήσει και αρκετά σφιχτή βέβαια πάνω στις μέσες του χορευτή για να κρατήσει όλη μέρα. Να μην κρεμάσει δηλαδή κάποιο κάποια, Μάκη. Κάποιο κομμάτι από τα φύλλα δηλαδή να μην κρεμάζει. Λοιπόν, τι ωραίο παίρνεις με το μουσί. Κράτα την κουτέλα. Σαν τον το πω πολλές φορές. Το πισλί δένεται μπροστά με κόψες. Οι κόψες είναι τα θηλίκια. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό που θηλυκώνουν. Μπαίνουν μέσα και δένουν σφιχτά μέσα. Όλο το θώρακα του χορευτή. Λοιπόν, συνέχεια έχει το γυλαίκο με τα σημικά. Από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της φορεσιάς, ίσως από αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει κιόλας, καθώς η συγκεκριμένη φορεσιά έχει βραβευτεί το 97 σε παγκόσμιο διαγωνισμό και βγήκε η πρώτη. Έχει βγει η καλύτερη, η πιο βαριοστολισμένη. Λοιπόν, αυτό είναι το γυλαίκο. Το βλέπουμε όλοι, αρκετά κέρματα. Παλιότερα βάζανε κομμάτια από λαμαρίνα ή σίδερο ή οτιδήποτε έβρισκαν. Τώρα βάζουμε κέρματα, όπως συνήθως. Τα κέρματα αυτά είναι φράγκα ή δίφραγκα του 1926, τάλερα του 1930, είτε τωρινά κέρματα, όπως τα δεκάρικα, τα τελευταία του 2002,
με το Δημόκριτο. Αρκετά βαρύ το γυλαίκο, ζυγίζει γύρω στα 5 με 7 κιλά. Τι λέει. Γιατί εγώ δεν έχω το παγγέλι, δεν ήξερα. Μπροστά βλέπουμε έχει κέρματα και πίσω έχει κοσμήματα. Υπάρχουν κοσμήματα είτε σε μορφή σταυρού, όπως το συγκεκριμένο που φοράει ο Βαγγέλης, είτε σε μορφή παλιατζίδας. Την παλιατζίδα μπορούμε να τη δούμε εκεί πάνω. Παλιατζίδα στα Ναουσιέκα λέγεται η αράχνη. Όπως βλέπουμε, σχηματίζει το κεφάλι, το σώμα και τα πόδια της αράχνης που αγκαλιάζουν την πλάτη του χορευτή. Να πούμε ότι το γυλαίκο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν το φορούσαν αντάρτες πάνω στο βουνό, χρησιμοποιόταν σαν πανοπλία. Δηλαδή, αν δούμε ότι εδώ πέρα αποκρούει κάθε κόψη από σπαθί ή κάθε βόλη από πιστόλι, χρησιμοποιείται δηλαδή σαν ένας τέλειος αμυντικός θώρακας, καθώς έχει και την ευληγησία ώστε να λυγίσει ο αντάρτης για να χρειαστεί να πολεμήσει στο βουνό. Ωραία, πηγαίνω και λίγο και από την άλλη, να σου δούμε τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε την πλάτη. Να πούμε ότι το γυλαίκο πάνω έχει διάφορα φυλαχτά, τα οποία συμβολίζουν, εκτός από τη θρησκεία, έχουν και πρακτική σημασία. Τα περισσότερα φυλαχτά, ή μάλλον όλα τα φυλαχτά, είναι κούφια και χρησιμοποιόταν είτε ως μπαρντοφίκες, είτε σε άλλα φυλαχτά στρόγγυλα. Όπως βλέπουμε από εδώ μέσα στις βιτρίνες, υπάρχουν και στρόγγυλα φυλαχτά σε κυλινδρική μορφή, τα οποία άνοιγαν με καπάκια και περνούσαν μέσα τα σημειώματα και τα μετέφεραν από αρχηγό σε αρχηγό. Λοιπόν, φυλαχτό καταλάβατε τι είναι. Είναι ένα κουτάκι, σαν σταυρός που είναι, δεν είναι, λέει. Ναι. Είτε σε στρόγγυλο σχήμα, είτε σε τετράγωνο. Είναι σε κουτάκι άδειο, σημαντικά, για να σε κουτάει, να σε προστατεύει. Λοιπόν, αυτό είναι το σελάχι, αποτελείται από πολλά στρώματα δέρματος, έχει τσέπη μέσα, για να τη χρησιμοποιεί ο χορευτής. Το σελάχι, να πούμε, ότι χρησιμοποιόταν παλιότερα για να βάζουν μέσα τα κουμπούρια ή τα μαχαίρια τους και τα έκρυβαν από πάνω όλα αυτά με το μαφέσι, το οποίο είναι αυτό το μεταξωτό μαντήλι, και χρησιμοποιείται για να κρύβει ό,τι προέξεχε πάνω από το σελάχι. Γιατί τα ράβουν πάνω τους όλα. Θα το δίνε έτσι. Από το βράδυ. Επειδή το έχουν πάνω τους. Τώρα έχουν το γυλαίκο και τα έχουν όλα ραμμένα. Όλα τα νομίσματα τα παίρνουν όλα στο βράδυ. Ναι, όλα. Περιέχει. Λοιπόν, το βάλαμε και το μαφέσι. Τώρα θα βάλουμε το ζωναράκι, το οποίο είναι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, ως συνήθως γαλάζιο και άσπρο. Το βλέπουμε και το ζωναράκι. Στις άκρες του έχει τα κρόσια. Θα δούμε ότι το μαφέσι φαίνεται από τη μέση και μπροστά, ενώ το ζωναράκι φαίνεται από τη μέση και πίσω και κρύβει ό,τι ατέλεια υπάρχει από κόβο και γενικά αυτά που χρησιμοποιούμε για να πλύσουμε το πιονίτσα. Λοιπόν, θα πούμε το βάζουμε για το γιορτάνι. Το γιορτάνι είναι γυναικείο κόσμα, το οποίο πέρασε για διακοσμητικό σκοπό στο γενέτσαρο.
Όπως συνήθως τα Γιορτάνια είναι σιροπή τα κοσμήματα από φιλιγκράν. Έτοιμος ο Γενίτσαρος. Αυτή τη στιγμή θα πάει για ράψιμο. Να φανταστείτε ότι θέλει το διπλάσιο χρόνο τώρα για να ραφτεί. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη. Έτοιμος.